Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο χειρουργός βλέπει πολύ καλύτερα, γιατί έχει ένα τρισδιάστατο σύστημα οπτικής, όπου μεγεθύνει τους ιστούς του ασθενούς. Χρησιμοποιούνται εργαλεία τα οποία έχουν πολλούς άξονες ελευθερίας και επιτρέπουν στο χειρουργό να εκτελέσει πολύ δύσκολες κινήσεις στο εσωτερικό του ασθενούς, οι οποίες είναι ελάχιστα τραυματικές και δεν δημιουργούν προβλήματα και τραύματα στους παρακείμενους ιστούς. Όλη η επέμβαση διενεργείται χωρίς αιμορραγίες, πολύ γρήγορα, χωρίς επιπλοκές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και με τον ασθενή, ο οποίος αναρρώνει πάρα πολύ γρήγορα και επιστρέφει στις δραστηριότητές του. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής, έχει αποδειχτεί πλέον με διεθνείς μελέτες ότι τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι τουλάχιστον εφάμιλα, αν όχι καλύτερα, από την ανοιχτή χειρουργική. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της ακράτειας, οι περισσότεροι ασθενείς, πλέον του 95%, δεν έχουν καθόλου ακράτεια μετά την περίοδο επούλωσης και έτσι δεν χρειάζεται να φοράνε καθόλου πάνες ή κάποια προστασία στο εσώρουχό τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μετά το ογκολογικό αποτέλεσμα που θα γιατρέψει τον ασθενή από τον καρκίνο, γιατί η ποιότητα ζωής του εξαρτάται από το αν θα έχει ακράτεια ή όχι. Και αυτό το πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλά με τη ρομποτική χειρουργική, η οποία υπερέχει σαφώς της ανοιχτής επέμβασης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της αισθητικής λειτουργίας μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η ρομποτική χειρουργική μας έχει βοηθήσει, διατηρώντας τα εγκιονευρώδη δεμάτια, να βελτιώσουμε πάρα πολύ τα ποσοστά αισθητικής λειτουργίας των ασθενών μετά την επέμβαση, χωρίς φαρμακευτική παρέμβαση. Πλέον των 50 με 70% των ασθενών, από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα εγκιονευρώδη δεμάτια και θα μας επιτρέψει ο όγκος στον προστάτη, μπορούν να έχουν φυσιολογική σεξουαλική ζωή, όπως ήταν πριν το χειρουργείο. Έχουμε την τύχη στον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών να έχουμε δύο ρομποτικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προς όφελος των ασθενών. Έχουν ήδη διενεργηθεί εκατοντάδες επεμβάσεις με άριστα αποτελέσματα.